Τα ζόμπι μπήκαν στην πόλη, φίλες και φίλοι, στο νέο παιχνίδι της Gameloft. Είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android και σήμερα θα σας δείξω πώς παίζεται το Zombiewood και περί τίνος πρόκειται. Είμαστε λοιπόν αυτός εδώ πέρα ο τύπος, ο οποίος είναι, όπως βλέπετε, λιγάκι μπρατσόνι, γορίλας κτλ. Είναι κασκαντέρ και η δουλειά του είναι να παίζει σε ταινίες με ζόμπι. Είναι ένα shooter παιχνίδι στο οποίο βρισκόμαστε σε μια πίστα και έρχονται κυριολεκτικά από παντού, όμως διαφέρει από τα άλλα διότι έχει και αποστολές σε κάθε πίστα, εκτός από το να σκοτώσουμε τους πάντες. Εδώ είναι ο σκηνοθέτης μας, ο οποίος μας δίνει τις εντολές, ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, κερδίζουμε μπομπίνες ταινιών για να ξεκλειδώσουμε τις επόμενες. Πάμε να δούμε τι παίζει ακριβώς. Λοιπόν, βλέπετε, βρισκόμαστε στη λεωφόρο των αστέρων. Δύο joystick, το ένα για να κινούμαστε και το άλλο για να πυροβολάμε γύρω-γύρω. Και περιμένουμε τα ζόμπι. Μαζεύουμε κέρματα όπως βλέπετε στην πορεία, σκοτώνοντας τα ζόμπι, τα οποία θα σας δείξω σε λιγάκι που χρησιμεύουν. Έβαλα μια εύκολη πίστα, την πρώτη, γιατί είναι εύκολη. Παρακάτω γίνεται ο κακός χαμός. Διαλύονται πάρα πολλά πράγματα στις πίστες, για παράδειγμα αυτό το αυτοκίνητο, ο κρουνός της... του νερού, της πυροσβεστικής, για να διαλύσουμε και άλλα πραγματάκια εδώ, κέρματα, τι έχουμε εδώ, γράμματα, εφημερίδες κτλ. Σκοπός του παιχνιδιού λοιπόν είναι, αποφεύγουμε για να μην μας χτυπάνε, σκοτώνουμε τους πάντες και κάνουμε τις επιμέρους αποστολές που μας έχει δώσει ο σκηνοθέτης, τις οποίες και έχω ξεχάσει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω λοιπόν τι να κάνω. Να δούμε, ένα δωράκι έχει βγάλει κάπου εδώ, το παίρνουμε. Α, πολύ ωραία. Και η σκηνή τελειώνει με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε εδώ τα δωράκια μας σε κέρματα και σε αστέρια. Τι έχουμε κάνει για αυτή την πίστα και προχωράμε στις επόμενες. Λοιπόν, κερδίζουμε κέρματα, χαρτονομίσματα, αστέρια και μπομπίνες. Με τις μπομπίνες είπαμε ξεκλειδώνουμε τις επόμενες πίστες. Με τα αστέρια ανεβάζουμε level, είμαι στο level 4 τώρα και τα υπόλοιπα είναι για το μαγαζάκι το οποίο θα σας δείξω τώρα. Το παιχνίδι είναι δωρεάν, όμως έχει πάρα πολύ πράγμα εδώ πέρα να αγοράσεις. Βλέπετε τα αστέρια εδώ, πρέπει να φτάσω level 14 για να ξεκλειδώσει αυτό το όπλο για παράδειγμα. Αυτό χρειάζεται 19 χαρτονομίσματα τα οποία πρέπει να τα αγοράσω και πάει λέγοντας, αυτά αγοράζονται με κέρματα τα οποία τα κερδίζουμε μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, έχει εδώ διάφορα power-ups, πάρα πολλά. Τα όπλα είπαμε. Αλλάζουμε εδώ πέρα την εμφάνιση του τύπου. Κι άλλα. Και τα λοιπά. Λοιπόν, ας πάμε πάλι στην αρχή. Εκτός από το single player που είδαμε εδώ πέρα, υπάρχει και η αρένα, στην οποία κάνουμε σύνδεση είτε με το Facebook είτε με το Gameloft Live και εκεί μπορούμε να παίξουμε με φίλους, μπορούμε να στοιχηματίσουμε εναντίον τους για να κερδίσουμε και άλλα κέρματα. Αυτό είναι λοιπόν το παιχνίδι, πολύ ωραία 3D γραφικά, να παίξω και άλλη μια πίστα έτσι για να τη δείτε καλύτερα. Μου προτείνει αυτά τα όπλα εδώ, για να τα επιλέξω. Και ξεκινάμε. Πολύ ωραία 3D γραφικά, το θετικό είναι ότι είναι δωρεάν στο Play Store. Και ξεκινάμε. Στόχος μας εδώ είναι να διαλύσουμε τους κρούνους για να σβήσουν οι φωτιές και παράλληλα
να αποφύγουμε τα ζόμπι. Μη χτυπάτε, ρε, μη χτυπάτε, περιμένετε λίγο. Πανεύκολος το χειρισμό, όπως βλέπετε, φυσικός ο χειρισμός. Πάρα πολύ ζόμπι για να σκοτώσουμε. Και κανένα κόλλημα, τουλάχιστον στο Nexus 7 που το παίζω εγώ. Αυτά θα τα χρειαστώ τα κερματάκια αργότερα. Το, όπως βλέπετε, δεν σε αφήνουν σε ησυχία αυτοί εδώ πέρα. Αυτό είναι λοιπόν Zombiewood στο Play Store δωρεάν. Κατεβάστε το και κάντε όλες τις αποστολές εδώ πέρα που είναι διαθέσιμες.